δράμα είναι ένα ποιητικό είδος που γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Η λέξη δράμα προέρχεται από το ρήμα δράο-δρό και σημαίνει δράση. Δηλώνει την αναπαράσταση μιας ιστορίας και όχι την αφήγησή της. Κατά την παρουσίαση του δράματος μπροστά στο κοινό, ο λόγος συνοδεύεται από μουσική και από χορό. Τα είδη του δράματος είναι τρία. Η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. Το δράμα προήλθε από τις θρησκευτικές τελετές των αρχαίων Ελλήνων και συγκεκριμένα από τη λατρεία του θεού Διονύσου. Ο Διόνυσος, θεός της άνθησης και των καρπών, προσωποποιούσε τον κύκλο των εποχών του έτους, τις μυστηριώδεις παραγωγικές δυνάμεις της φύσης, την πλεισμονή της ζωής. Κατά τις θρησκευτικές τελετές προς τιμήν του Διονύσου, οι αρχαίοι Έλληνες έψαλαν ένα τραγούδι, στην αρχή αυτοσχέδιο, το Διθύραμβο. Ουσιώδες γνώρισμα των λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Διονύσου ήταν η έκσταση, δηλαδή η ιερή μανία, η συναισθηματική μέθη υπό την οποία οι πιστοί τραγουδούσαν και χόρευαν για το Θεό, επιδιώκοντας να βγουν από τον εαυτό τους και να πετύχουν τη μέθεξη με το Θείο. Για να πετύχουν την έκσταση, οι πιστοί μεταμφιέζονταν. Φορούσαν δέρματα ζώων, άλυφαν το πρόσωπό τους με τριγία, δηλαδή κατά κάθε κρασιού, ή το σκέπαζαν με φύλλα δέντρων. Φορούσαν στεφάνια από κισό, πρόσθεταν ουρές, γένια ή κέρατα, όπως οι σάτυροι, οι ακόλουθοι του Διονύσου. Τα στάδια μετάβασης από τις θρησκευτικές τελετές στο δράμα δεν είναι ακριβώς γνωστά. Ωστόσο, θα επιχειρήσουμε να σχηματοποιήσουμε την εξέλιξη από τον Διθύραμβο στο δράμα και θα εστιάσουμε στους πιο σημαντικούς σταθμούς της μετάβασης από το λατρευτικό δρόμενο στο θεατρικό δρόμενο. Σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη του Διθυράμβου σημείωσε ο Αρίων. Ο Αρίων καταγόταν από τη Μύθυμνα της Λέσβου και στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. είχε εγκατασταθεί στην Κόρινθο, στην αυλή του τυράννου Περίανδρου. Η συμβολή του Αρίωνος ήταν ότι μετέτρεψε το Διθύραμβο από αυτοσχέδιο θρησκευτικό τραγούδι σε χωρικό λυρικό καλλιτεχνικό είδος. Ο Αρίων συνέθετε επιμελώς διθυράμβους, δηλαδή χωρικούς ύμνους με λογοτεχνική μορφή και αφηγηματικό περιεχόμενο. Αρχικά, το περιεχόμενο του διθυράμβου ήταν αποκλειστικά μύθοι σχετικοί με τη ζωή και τους θριάμβους του Διονύσου. Αργότερα όμως, ο διθύραμβος αφηγεί το ιστορίες με άλλα μυθικά πρόσωπα ή ήρωες. Τους διθυράμβους παρουσίαζε κατά τις θρησκευτικές τελετές του Διονύσου χορός 50 ανδρών που τους ασκούσε ο ίδιος ο Αρίων. Ο χορός αυτός τραγουδούσε με συνοδεία μουσικού οργάνου και έκανε χορευτικές κινήσεις γύρω από το βωμό του Διονύσου. Το κύριο βάρος της ερμηνείας του τραγουδιού είχε ο κορυφαίος του χορού, ο Εξάρχου, που ήταν ο ίδιος ο ποιητής, ενώ οι υπόλοιποι χορευτές απήγγελαν εποδούς. Τέλος, ο Αρίων θεωρείται ο ευρετής του τραγικού τρόπου. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι παρουσίαζε τους χορευτές του μεταμφιεσμένους σε τράγους που θύμιζαν τους μυστικούς σατήρους, τους τραγόμορφους ακολούθους του θεού Διονύσου. Κι εγώ, Διόνυσε, θα αρχίσω
σαν και πάντα να συνήσω. Ο μακάριος που κατέχει τον Θεό τις τελετές και τη ζωή του αγνή την έχει. Και όποιος τα βουνά ξετρέχει και είναι με τους μαχιευτές, η ψυχή του όλη δοσμένη, καθαρή και ξαρνισμένη. Κι όποιος τη μεγάλη μάνα την κυβέλη προσκυνά, στα μυστήρια της ταμένος και ισοστεφανωμένος, ο αρχηγόρα βία ανεμίζει και το Διόνυσο τιμά. Έρχομαι εδώ στη χώρα των Θηβαίων, ο Διόνυσος εγώ. Είμαι γιος του Δία. Του Κάδμου κόρη μάνα μου η Σεμέλη που κεραυνός την είχε ξεγεννήσει. Πήρα όψη ανθρώπου από Θεός και τώρα εδώ κοντά στα ρέματα της Δύρκης και στα νερά γυρίζω του Ισμηνού. Με πόνους από την κοιλιά της μάνας το αυτός βγήκε πριν έρθει η ώρα. Ο κεραυνός του Δία σαν τη βρήκε και αστραποκάει και απ' αυτόν. Και τότε ο γιος του Κρόνου τον πήρε και ως που να'ρθει πια το πλήρωμα του χρόνου τον έραψε μολόχρυσες βελόνες. Και κρυμμένο μέσα στο μυρί απ' τη μοίρα του τον είχε φυλαγμένο. Κι οι μοίρες σαν τον είχαν πια σωστό και τέλειο κάνει με ταύρου κέρατα Θεό τον γέννησε και του βαλεθιδόπλευ το στεφάνι. Γι' αυτό οι μενάδες έχουνε τα φίδια στο λυσμά τους κι ολόγυρα τυλίγουνε τα μαλοπλέξουδά τους. Τη μεγαλύτερη καινοτομία στην εξέλιξη του διθυράμβου εισήγαγε ο Θέσπης στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Ο Θέσπης καταγόταν από τον αρχαίο αγροτικό δήμο της Ικαρίας στην Αττική, δηλαδή από το σημερινό Διόνυσο Αττικής. Ο Θέσπης διαχώρισε τον εαυτό του από τον υπόλοιπο χορό, του οποίου ηγούνταν ως εξάρχων. Ταυτίστηκε με ένα πρόσωπο της αφήγησης, δηλαδή υποδίθηκε ένα ρόλο και απευθυνόμενος στο χορό συνδιαλέχθηκε μαζί του. Με άλλα λόγια, σταμάτησε να τραγουδά μια ιστορία και άρχισε να την παριστάνει. Δημιούργησε έτσι τον πρώτο ηθοποιό. Ο ηθοποιός ονομάστηκε υποκριτής, δηλαδή αποκρινόμενος, αφού απαντούσε στις ερωτήσεις του χορού ή, με τα λόγια του, έδινε αφορμή για το τραγούδι του χορού. Τα λόγια του υποκριτή στο διάλογό του με το χορό ήταν στίχοι που απαγγέλλονταν και δεν είχαν τη μελωδία των λόγων του χορού. Σιγά σιγά το τραγούδι του χορού περιοριζόταν σε έκταση, ενώ αυξάνονταν τα λόγια που απήγγελε ο υποκριτής. Αλλά και οι υποθέσεις των έργων σιγά σιγά έπαψαν να έχουν σχέση με τη ζωή του Διονύσου, ενώ οι χορευτές σταμάτησαν να μεταμφιέζονται σε σατήρους. Ο Θέσπης, κατά την παράδοση, για να αποδώσει τα πρόσωπα των έργων του, χρησιμοποίησε στην αρχή ως μέσα μεταμφίεσης την τριγία, δηλαδή το κατακάθι του κρασιού, και το ψημίθιο, δηλαδή λευκή σκόνη από ανθρακικό μόλυβδο. Αργότερα κατασκεύασε προσωπία, δηλαδή μάσκες,
από λινό ύφασμα επιχρησμένο με γύψο. Τέλος, ο θέσπης δημιούργησε ένα μικρό θίασο, το άρμα Θέσπιδος, με το οποίο περιόδευε στα χωριά της Αττικής και έπαιρνε μέρος στις ανοιξιάτικες διονυσιακές γιορτές, παρουσιάζοντας τα έργα του. Τον τρυφεροζώη των Ιώνων αφέντη. Προλίγο, ποιος άλπισμα πολέμου η χαλκός το μισάλπιγκα σήμανε. Της χώρας μας μήπως τα σύνορα πάτησε κανένας εχθρός πολεμάρχος. Ή μήπως κακουργήστες, χωρίς υποσχήνα το θέλουνε, σαλακάνε κομπάτια προβάτων. Ή τι την καρδιά σου πληγώνει. Λέγε, επειδή και θαρώ, πως κανένας νητός, δυνατά παλικάρια, δεν έχει βοηθούς του όπως εσύ. Του Πανδύωνα γέ και της κρέουσας. Μαντάτορας είστε προλίγο, πεζός, αφού πέρασε το δρόμο το μακρόν από τον ισμό ως εδώ. Και διγάτε κατορθώματα απίστευτα, αντρός δυνατού. Τον ανίκητο σκότωσε σύνη, που από κάθε θνητό δυνατότερος ήταν. Τη φύτρα του κοσμοσύστη Λιτέου, του γιού του Κρόνου. Ακόμα τον κάπρο, το φωνιά των ανθρώπων, στη βαθιά της Κρωμιώνας Λαγκάδα και τον άγριο το σκύρο να ξέκαμε. Ύστερα, του Κερκιώνα την παλέστρα την έκλεισε και ο προκρούστης, το βαρύ του τσεκούρι, τον ελέη το πέταξε. Επειδή, παλικάρι, πιο άξιό του βρήκε. Ετούτα φοβάμαι, ποιο τέλος στενάχων. Και ποιος λέει πως είναι και πού θε κρατάει ο άντρας αυτός και τι ρούχα φορεί. Στράτε μας έρνει μαζί του πολύ αρματωμένο για πόλεμο. Ή μονάχος με δούλους του πηγαίνει καθώς στρατολάτης τριγυνώντας τα ξένα. Κι είναι τόσο γερός και γενναίος και τόλμη γεμάτος που τέτοιους άντρες δυνατούς καταπώνεσαι. Δίχως άλλο Θεός τον εσπρώχνει. Τιμωρίες να δώσει στους άδικους, επειδή δεν είναι εύκολο πάντα να κάνει κανείς το κακό και να μην το πληρώσει. Όλα το τέλος τους έχουν, μες του χρόνου το διάβα. Λένε πως το συνοδεύουν δυο άντρες μονάχα και από τους λαμπρούς του τους ώμους παθή με λαβήν από φίλνηση κρέμεται. Και στα χέρια κρατάει δυο κοντάρια μικρά, γυαλιστερά. Και φορεί στο ξανθό του κεφάλι καλοφτιασμένη λακωνική περικεφαλαία. Και πουκάμισο πορφυρό τριγύρω από τα στήθη και μάλλον ένα θεσσαλικό πανοφόρι. Και ότι τα μάτια του αστράφτουν σαν κόκκινη λιμιώτικη φλόγα. Και ότι είναι παλικάρι αγένειο. Και του άρει τα παιχνίδια του αρέσουν.
και ο πόλεμος και η χαλκόπρωτη μάχη. Και ο γυρεύει να βρει τη λαβρή την Αθήνα. Έτσι γεννήθηκε το δράμα, κατά πάσα πιθανότητα στην Αττική, αφού ο Θέσπης, που θεωρείται δημιουργός του, καταγόταν από την Αττική. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό ο Θέσπης να παρουσίασε την καινοτομία του στην πατρίδα του. Και αφού ο διθύραμβος που μετεξελίχθηκε σε δράμα ήταν αναπόσπαστο τμήμα των θρησκευτικών τελετών προς τιμήν του Διονύσου, είναι πιθανό να παρουσιάστηκε στο χώρο γύρω από το ιερό του Διονύσου, που υπάρχει στον αρχαιολογικό χώρο του σημερινού Δήμου, ο οποίος φέρει το όνομα του αρχαίου Θεού. Στα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν, κατά την παρουσίαση των δραματικών έργων, υπήρχε μόνο ένας ηθοποιός, ο ίδιος ο ποιητής. Αργότερα, ο Αισχύλος αύξησε τον αριθμό των ηθοποιών σε 2, ενώ ο ίδιος ή ο Σοφοκλής σε 3. Αυτοί οι 3 ηθοποιοί μοιράζονταν όλους τους ρόλους του έργου. Ο ποιητής δεν είχε πια την υποχρέωση να υποδίεται κάποιο ρόλο και ασχολείται με τη σκηνοθεσία και τη διδασκαλία του έργου στους ηθοποιούς και τους χορευτές. Οι ηθοποιοί ήταν αποκλειστικά άνδρες που υποδίονταν και τους γυναικείους ρόλους. Τα προσωπία επομένως ήταν αναγκαία κατά την παράσταση του έργου. Και ο διθύραμβος και τα πρώτα δραματικά έργα ερμηνεύονταν στο ύπαιθρο, σε κάποιον ανοιχτό χώρο, γύρω από το βωμό του Διονύσου. Με την πάροδο όμως του χρόνου, κατασκευάστηκαν θέατρα για να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργούσε η άνθηση του νέου καλλιτεχνικού είδους, του δράματος και η διεξαγωγή των δραματικών αγώνων που καθιερώθηκαν και στους οποίους συνέρεε πλήθος θεατών. Thank you.